Φίλες και φίλοι του Free Press Channel, θαμώνες εκπομπής αλλά και νέοι τηλεθεατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή, Script Amanent. Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος ο Μητσοτάκης, με την απόπειρα δωροδοκίας της νεολαίας, με τα 150 ευρώ που της δίνει για να εμβολιαστεί. Βέβαια, το γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, το Jukebox του Sky, πριν δύο εβδομάδες θριαμβολογούσε για τις αθρώες δηλώσεις των νέων για εμβολιασμό. Τι? Όχι. Α, μην μου λέτε εμένα τέτοια, διότι εδώ είμαστε Script Amanent. Τα αγαπάμενων. Ανάρπαστα τα εμβόλια στους νέους 18 έως 24 ετών. Πόσα ραντεβού έχουν κλειστεί σε λίγες ώρες. Δημοσίευση 16 έκτου 2021, 9 και 2 το πρωί. Σπέβδουν να εμβολιαστούν οι νέοι ηλικίας 18 έως 24 ετών, καθώς σήμερα το πρωί άνοιξε η πλατφόρμα το ραντεβού και με τα εμβόλια της Pfizer, της Moderna και της Johnson & Johnson. Με το που ανακοινώθηκε η άθλη αυτή η εξαγορά των νέων, που κατά τη διάρκεια των lockdown είχαν στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση, που τους κυνηγούσε και τους ξυλοφόρτωνε σε πλατείες και πανεπιστήμια, άρχισε το πάρτι στα social media. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα. Δεν υπάρχει ο τύπος. Να τσιμπήσουν την ευκαιρία και να τσιμπηθούν. Άμα φύγει θα μας λείψουν τα γέλια, να το ξέρετε. Στους Twitter-άδες θα έπρεπε να μας δίνει 150 ευρώ με κάθε tweet που γράφουμε για το εμβόλιο. Γνώμη μου. 150 ευρώ και για το μονοδοσικό και για το άλλο με τις δύο δόσεις. Για κοροϊδα ψάχνουμε. Ρελάνς με προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ και 11 κάρτες πανίνι ο ΣΥΡΙΖΑ. Να βγουν οι αντιεμβολιστές και να δώσουν 300 ευρώ σε όποιον δεν κάνει το εμβόλιο να γίνει ντέρμπι. Το σωστό θα ήταν όποιος νέος βρίσκεται θετικός στον ιό, έχοντας κάνει το εμβόλιο, να επιστρέφει τα 150 ευρώ πίσω. Γνώμη μου. Πήγαινε παιδάκι μου να κάνεις το εμβόλιο για να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Εμένα πάντως, αν μου έδινε ο Κούλης 150 ευρώ για κάθε εμβόλιο, θα χτύπαγα μέχρι και για καλαζάρ. Στο δικό μου το μαγαζί θα επιτρέπονται μόνο εμβολιασμένοι ηλικίας 18 έως 25. Μήπως και τους φάμε τα 150 ευρώ. Μεγάλο giveaway για τους εμβολιασμένους 25 έως 45. Tag δύο φίλους 25 έως 45 ετών και δημόσια κοινοποίηση διεκδικείται μία θέση στο δημόσιο. Με Πασόκ με τα 150 ευρώ σας δίναμε και άλλα 150 ευρώ γιατί μας άρεσε η στρογγυλοποίηση προς τα πάνω και δώρο ένα τραπέζι στα μπουζούκια. Με Πασόκ για να κάνουν οι νέοι το εμβόλιο θα τους έδιναν μία εβδομάδα στη Μύκονο και ένα Σαββατοκύριακο στην Αράχοβα τον Δεκέμβρη. Τρέχω ληξιαρχείο να μου κόψουν δύο χρόνια για να πάρω τα 150 ευρώ. Στους εμβολιασμούς άνω των 25 προτείνω να μειωθεί η τιμή της βενζίνης σε τιμή Γερμανίας στο 1,39 ευρώ. Με Πασόκ, 150 ευρώ θα ήταν τα έξοδα για το ταξί να μας πάει στο εμβολιαστικό κέντρο. Με Πασόκ, ρε, 150 ευρώ αφήναμε μπερμπουάρ στο παιδί που μας άναβε τα κοχύμπας. Αν είχαμε Πασόκ, θα ήταν δωροεπιταγή 1500 ευρώ για τα μπουζούκια. Με Πασόκ, θα είχαν ανοίξει ήδη βιβλιάριο με ένα μυριάκι. Άμα δίνουν 150 ευρώ στους νέους να κάνουν τα εμβόλια, εμάς τους τριαντάριδες που τους ξεστοκάραμε το AstraZeneca, πρέπει να μας γράψουν κανένα σπίτι. Δεν θα είναι τελικά 150 ευρώ για εμβόλια. Μετά από ωριμότερη σκέψη αποφασίστηκε να δοθούν 150 ρεπό. Αποκτάς ανοσία και μαζεύεις και τις ηλίες σου ταυτόχρονα. Εμείς που κάναμε εμβόλιο του στρατού πριν τα 25, τι κερδίζουμε, εκτός από αιώνια ανοσία. Είπαμε ρε Κυριάκο κεντρό αστροφή, αλλά 150 ευρώ στους 18άριδες δεν έδινε ούτε ο Άντρεας. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα της κυβέρνησης, το μόνο που λέει με σαφήνεια, είναι ότι καταργούνται όλα τα ανεπαρκή μέτρα στήριξης και οι περιορισμένες φοροελαφρύνσεις που ελήφθησαν. Αυτά μεταξύ άλλων τόνισε η πρώην Υπουργός Εργασίας, κυρία Έφη Αχτσιόγλου, μιλώντας στο κόκκινο 105,5. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του σχεδίου για την εργασία από τον πρόεδρο του κόμματος, κύριο Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι αυτό βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν εξαντλείται στο ότι θα καταργηθούν τα αντεργατικά μέτρα που περνάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά περιλαμβάνει μέτρα που θα βελτιώσουν τη θέση των εργαζομένων. Πάμε να την ακούσουμε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ χθες παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την εργασία που βρίσκεται στον αντίποδα της κεντρικής πολιτικής που υλοποιεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εφαρμόζει με ξεκάθαρο τρόπο ένα σχέδιο που λέει ότι θα υποτιμήσω την εργασία συνολικά, κυρίως μέσω της μείωσης των μισθών, αλλά και μέσα από την αποδιάρθρωση του συνόλου των εργασιακών σχέσεων, προκειμένου υποτίθεται αυτό να προσελκύσει επενδύσεις και να τονώσει την ανάπτυξη. Δεν χρειάζεται να πω ότι αυτό το σχέδιο έχει αποδειχθεί, έχει δοκιμαστεί στη χώρα και έχει αποδειχθεί
κοινωνικά καταστροφικό. Το είχαμε δει την περίοδο από το 10 μέχρι το 14 με τεράστια ποσοστά ανεργίας, μεγάλη φτωχοποίηση των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί λοιπόν κοινωνικά καταστροφικό αλλά και οικονομικά ολέθριο, γιατί τότε, όπως θυμάστε, σημειώθηκαν και βαθύτερες υφέσεις που είχε δει ποτέ η ελληνική οικονομία. Στον αντίποδο το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο δεν απλώς εξαντλείται στο ότι θα καταργηθούν τα αντεργατικά μέτρα που περνά αυτή την περίοδο η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, αλλά αντιθέτως περιλαμβάνει πολύ σοβαρές προτάσεις, πολύ σοβαρά μέτρα τα οποία θα υιοθετηθούν προκειμένου να φέρουν την θέση των εργαζομένων σε ένα πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που ήταν και πριν. Ποια είναι η κεντρική ιδέα για την αναβάθμιση, ας το πω έτσι, της εργασίας? Είναι το ζήτημα του μισθού, όπου εκεί η δέσμευσή μας για μισθό στα 800 πια ευρώ και μετά επαναφορά στους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους. Βασικό τμήμα λοιπόν της πρότασης είναι ο μισθός. Το δεύτερο ζήτημα είναι τα δικαιώματα, ίσα δικαιώματα στην εργασία, δηλαδή ότι δεν μπορείς να έχεις αυτή τη φοβερή διάκριση εργαζομένων οι οποίοι είναι μισθωτοί πλήρους απασχόλησης και από εκεί και πέρα να έχεις ένα χάος, μπλοκάκια, εργολαβικούς, δανειζόμενο προσωπικό, ενοικιαζόμενους, οι οποίοι δεν έχουν την παραμικρή προστασία από τις στοιχειώδεις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Και τρίτον, να έχεις ένα συνολικό πλαίσιο που να αφορά και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας για να μπορούν να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη προστασία και μια διαρκής βελτίωση του επίπεδου. Κυρία Χρυσόγλου, θα μου επιτρέψετε μια ερώτηση έτσι διευκρινιστική σε αυτό το σημείο. Αναφερθήκατε στο πολύμορφο των εργασιακών σχέσεων που υπάρχουν, αυτοί που πέρα από αυτούς που είναι πλήρους απασχόλησης και αμείβονται με τους μισθούς τους τέλος πάντων και έχουν πλήρη ασφάλιση. Υπάρχουν όλες οι άλλες μορφές που αναφερθήκατε, μπλοκάκια, εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι. Με αυτές τις μορφές εργασίας τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς μπορείς, το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε και ξεκινήσαμε να δίνουμε δείγματα γραφής γι' αυτό αφορούσε τους εργολαβικούς εργαζόμενους. Θυμάστε ότι είχαμε κατοχυρώσει ένα πλαίσιο προστασίας τους ώστε να υπάρχει ουσιαστικά ένα τέτοιο νομικό, μια τέτοια νομική, ένα νομικό πλέγμα, ας το πω έτσι, ώστε τελικά να υπάρχει παρόμοιο πλαίσιο προστασίας με αυτό που ισχύει για τη μισθωτή εργασία και ουσιαστικά να δημιουργήσει και αντικείμετρο στην αγορά για να θεσπίσει τέτοιες μορφές επισφάλειας. Δεύτερον, μπορείς να κάνεις και ευθείες καταργήσεις. Για παράδειγμα, στην ενοικίαση εργαζομένων να πεις ότι απαγορεύονται οι δομές ενοικίασης εργαζομένων. Μπορείς να θεσπίσεις δηλαδή και απευθείας απαγορεύσεις. Αυτό είναι ενδιαφέρον γιατί θα σήμαινε η ανατροπή μιας κατάστασης η οποία φαίνεται να παγιώνεται εδώ και πολλά χρόνια. Έτσι είναι ακριβώς. Το τρίτο, για παράδειγμα, είναι οι εργαζόμενοι στις πλατφόρμες, που πια είναι γενικευμένη η κατάσταση. Δηλαδή, οι εργαζόμενοι στο TaxiBit, στο Ιστιβόλτ, οι οποίοι παρουσιάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι σήμερα και δεν έχουν καμία σχέση. Με μπλοκάκι. Τα παιδιά της διανομής με τα που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, αστεία πράγματα. Επιχειρηματίες, μόνο που δεν είπε. Είναι προσβολή. Εδώ δημιουργεί ένα τεκμήριο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μισθωτή εργασία. Και ας πάει ο εργοδότης στα δικαστήρια να αποδείξει ότι είναι ελεύθερος επαγγελματίας ο εργαζόμενος. Δεν θα μπορέσει ποτέ να το αποδείξει προφανώς αυτό. Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες. Άρα θεσμικά εννοείται, με συγχωρείτε πάλι για διακοπή, ότι μπορούν να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά να απαγορεύει σε τέτοιες μορφές απασχόλησης, δηλαδή στις πλατφόρμες να λένε ότι είναι με μπλοκάκι, αφού είναι μισθωτή εργασία. Μπορεί να δημιουργεί τεκμήριο υπέρ της μισθωτής εργασίας και τελικά να δημιουργεί όλων των ειδών τα αντικίνητρα για να γίνουν αυτού του τύπου οι εργασιακές σχέσεις εντελώς επισφαλείς. Μπορεί να υπάρχουν και σαφείς απαγορεύσεις, αλλά μπορείς και με ένα ολόκληρο πλαίσιο να το κάνεις να μην είναι επιλέξιμη, να μην είναι μια επιλέξιμη οδός για τον εργοδότη. Ή να πρέπει ο εργοδότης να μπει σε μια πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία μετά για να αποδείξει ο ίδιος ότι αυτό είναι κάτι άλλο. Άρα μπορείς να το κάνεις. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει το ακριβώς αντίθετο. Το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ήρθε και θεσμοθέτησε τεκμήρια υπέρ της ανεξάρτητης εργασίας, εκεί που είναι καταφανώς μισθωτή. Θέλει δηλαδή να απελευθερώσει τελείως το πλαίσιο, να μην υπάρχει ένα πλαίσιο προστασίας όπως το ξέρουμε πια εδώ και δεκαετίες από το εργατικό δίκαιο. Τώρα, αναφερθήκατε σε ένα σημείο το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο για τη συζήτηση που είπαμε να κάνουμε. Δηλαδή, ο κύριος Σταϊκούρας υποστήριξε ότι σε μια διαδρομή μερικών χρόνων, μια τραετία,
η ανεργία θα μειωθεί στο 11%. Σε αντιδιαστολή θα μπορούσε κανείς να θυμίσει ότι η περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας και η δημιουργία υποκατώτατου μισθού είχε οδηγήσει την ανεργία στο 27% πριν μερικά χρόνια. Ακριβώς. Παρήξατε ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Τώρα υιοθετείται η ίδια συνταγή, ακριβώς η ίδια συνταγή, και προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι με την ίδια συνταγή θα οδηγήσουν σε εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι πριν. Αυτό, ξέρετε, η επανάληψη του λάθους δεν διορθώνει το αποτέλεσμα, ξαναφέρνει το ίδιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι συνολικά, επειδή τώρα συζητάμε και ένα μεσοπρόθεσμο στη Βουλή που εκδηλώνει και τις προθέσεις της κυβέρνησης για την οικονομία συνολικά μέχρι το 2025, η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει, και αυτό δείχνει και το μεσοπρόθεσμο που έχει καταθέσει, ότι το 2023 θα φέρει την χώρα σε κανονικότητα. Η κανονικότητα σημαίνει ότι θα μπορεί να επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα και ότι δεν θα έχει προβλήματα, αντιθέτως θα έχει μια αναπτυξιακή δυναμική η οποία ίσως θα αντιστοιχεί και με τα επίπεδα του 2010. Δείχνει, και αυτό επικοινωνεί έτσι, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που τη στηρίζουν κτλ. Τι όμως περιλαμβάνει ακριβώς αυτό το μεσοπρόθεσμο? Το μόνο πράγμα το οποίο με σαφήνεια περιλαμβάνει είναι ότι όλα τα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν το προηγούμενο διάστημα, όσο ανεπαρκή και αν ήταν, και εδώ περιλαμβάνονται και οι φοροελαφρύνσεις, καταργούνται. Αυτό είναι το μόνο σαφές που υπάρχει στο μεσοπρόθεσμο. Τα πάντα καταργούνται. Και οι φοροελαφρύνσεις. Και κύριε Σκηνά, αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί υπάρχει μία επίθεση επικοινωνιακή από κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι τάχα οι φοροελαφρύνσεις που θεσπίστηκαν, αυτές οι περιορισμένες. Δηλαδή οι μειώσεις στους συντελεστές που ανακοίνωσε ο κύριος Μητσοτάκης και των προκαταβολών. Θα σας πω, για παράδειγμα, η μείωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Μάλιστα. Όχι απλά δεν επεκτείνεται, όπως είδα σε πρωτοσέλιδα κυριακάτικα, αλλά καταργείται. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες. Όχι απλά δεν διαρκεί και επεκτείνεται, αλλά καταργείται. Άρα, τι μας λέει το μεσοπρόθεσμο, εκτός αν κοροϊδεύουν τη Βουλή, δεν νομίζω ότι φτάνει σε αυτό. Τι μας λέει το κείμενο? Το κείμενο μας λέει ότι όλα τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν και οι φοροελαφρύνσεις, μιλάμε για 65 μέτρα, οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, οι μειώσεις ΦΠΑ σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, κυρίως η ειδική εισφορά αλληλεγγύης και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όλα αυτά θα καταργηθούν. Όχι απλώς δεν θα επεκταθούν, αλλά θα καταργηθούν. Και πού είναι εδώ? Εδώ υπάρχει μια πολύ βαθιά εξαπάτηση της κοινωνίας, γιατί την ώρα που καταργούν τα πάντα, όπως αποδεικνύεται από το μεσοπρόθεσμο, επικοινωνιακά δηλώνουν ότι τάχα θα επεκτείνουν. Τι θα επεκτείνουν, αφού θα το καταργήσουν κιόλας? Θα επεκτείνουν ή θα φέρουν και νέες, ποιες νέες? Φοροελαφρύνσεις. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι βρίσκεται το κλειδί της αποκωδικοποίησης αυτού του σχεδίου, που δεν είναι στην πραγματικότητα σχέδιο, είναι απλά ένα κείμενο το οποίο λέει ότι θα τα καταργήσω όλα για να υποτίθεται επιτύχω 2% πρωτογενή πλεονάσματα. Προφανώς η επιστροφή στα πρωτογενή πλεονάσματα, το οποίο θεωρεί βέβαια κανονικότητα ο κύριος Σταϊκούρας, δημιουργεί ανάγκη εσόδων. Άρα είναι πολύ σοβαρό ότι καταργούνται τρεις σημαντικές λόγω πανδημίας κατηγορίες φοροαπαλλαγών οι οποίες θεσπίστηκαν. Και νομίζω ότι αυτό είναι και πολύ βαρύ το γεγονός ότι εξαπατάται η κοινωνία αυτή τη στιγμή επικοινωνιακά με τις τάχα διαρροές, γιατί δεν γράφουν τα πρωτοσέλιδα τα κυριακάτικα από μόνο τους, με τις τάχα διαρροές περί όχι απλώς ότι δεν θα υπάρχουν καταργήσεις, αλλά ότι θα υπάρχουν και επεκτάσεις αυτών των φοροελαφρύνσεων. Άρα ουσιαστικά αυτή η κανονικότητα την οποία υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία την ποντάρει στο ότι θα καταργηθούν όλα τα μέτρα. Ποια κανονικότητα? Ενώ την κανονικότητα σε ό,τι αφορά τα πρωτογενή πλεονάσματα για το 2023. Ότι θα καταργηθούν όλα τα μέτρα και δεύτερον, ότι θα υπάρχει μία αλματώδης ανάπτυξη, αλματώδης δηλαδή, η οποία θα μας οδηγήσει από εκεί που έχουμε πρωτογενές έλλειμμα 7% να φτάσουμε μέσα σε 2 χρόνια σε πρωτογενές πλεόνασμα 2%. Αυτή η αλματώδης ανάπτυξη θα υποτίθεται θα φέρει πάρα πολλά έσοδα από τους φόρους. Προβλέπουν μία εκρηκτική αύξηση των εσόδων από τους φόρους, λες και τα νοικοκυριά ξαφνικά. Πόσο προβλέπουν? Ποσοστία, έχετε εικόνα αύξηση των φόρων? Η ποσοστιαία αύξηση από τα έσοδα των φόρων 28%.
28% θα αυξηθούν μέσα στα επόμενα χρόνια τα έσοδα από τους φόρους. Έτσι, μιλάμε για τρομακτικές... Φτράτε, τρομερό νούμερο, το οποίο είναι μεγαλύτερο και από τις αυξήσεις το ΟΕΠ προβλέπουν καταρχάς. Το βασικό τους, το σενάριο τους λέει ότι επειδή ακριβώς θα υπάρχει αυτή η αναπτυξιακή δυναμική και επειδή θα υπάρχει και μια πάρα πολύ μεγάλη έκρηξη στις επενδύσεις, θα μπορέσει να γίνει αυτή η μετάβαση. Κύριε Σκηνά, για να πας από το πρωτογενές έλλειμμα 7% που έχουμε φέτος, ναι, σε πρωτογενές πλεόνασμα 2% το 23, αυτό είναι ένα κενό 16,5 δις. Ναι, είναι 9 μονάδες του ΑΕΠ, έτσι, σωστά. Έτσι, είναι περίπου 16 και δις. Για να καλυφθεί αυτό τα 16 και δις, θα πρέπει να έχεις, τι λένε αυτοί, ότι αυτά τα 16 και δις δεν θα έρθουν με μέτρα λιτότητας, αλλά θα έρθουν επειδή θα έχουμε αλματώδη ανάπτυξη. Αλματώδη ανάπτυξη, έκρηξη στις επενδύσεις και φυσικά περικοπή όλων των μέτρων που σας είπα, στήριξης ή φοροελαφρύνσεων κτλ. Είναι... Έτσι βγάζουν αυτή την εικόνα. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το τι είναι, τι σημαίνει για το επόμενο διάστημα. Πραγματικά αυτή είναι εντυπωσιακό. Το γεγονός ότι περικόπτει οι βασικές φορολογικές ελαφρύνσεις, ότι θα υπάρξει αύξηση των φόρων εκρηκτική κατά 28% μέσα στην επόμενη τετραετία και ότι αυτό το κενό των 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για να φτάσουμε στο 2% προτιμή πλεονάσματα, θα δούμε πώς θα βρεθεί. Η Νέα Δημοκρατία μας έχει συνηθίσει βέβαια σε περικοπές. Εδώ έκανε περικοπές στον προϋπολογισμό πριν εκδηλωθεί η πανδημία, σε θέματα κοινωνικής πολιτικής κατά κύριο λόγο, μεταξύ των οποίων και στην υγεία, αν θυμάμαι καλά. Θέλω να σταθούμε λιγάκι στο θέμα της έκρηξης των επενδύσεων. Είναι το μοτίβο το αγαπημένο και του κ. Μητσοτάκη και του κ. Σταϊκούρα. Πού το βάζουν, εντάξει, έχουμε κάτι το οποίο προχωράει το ελληνικό για παράδειγμα. Θα σας πω, για να τους βγει αυτό το συμπέρασμα που γιατί δεν βγαίνει εύκολα, ναι, αυτό το 16 δις κενό και αυτή η έκρηξη στην ανάπτυξη δεν μπορεί να βγει όσα μέτρα και να κόψεις και όσες αύξηση εσόδα με τη φορολογία και να βάλεις. Υπάρχει και ένας τρίτος παράγοντας που είναι αυτή η έκρηξη των επενδύσεων. Προβλέπουν λοιπόν ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα θα έχουν μια αύξηση της τάξης του 30%. Να σας στην πω τετραετία ότι στην ή το χρόνο, γιατί κάτι είδα, κάτι 88% αν θυμάμαι καλά, στο σχηματισμό καθάριση πάει κεφαλού ή κάνω λάθος, γιατί δεν το έχω μπροστά μου το μεσοπρόθεσμο. Το 2022 θα έχουμε αύξηση 30% στις Το 22, για μια χρονιά δηλαδή. Το 22, ναι. Μάλιστα. Θα έχουμε 30% αύξηση επενδύσεις. Να σας πω εδώ ενδεικτικά, για να καταλάβει και να καταλάβουμε όλοι τι είναι αυτό, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση προβλέπεται ότι ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων το 2022 θα είναι 5%. Μάλιστα. Δηλαδή όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αύξηση επενδύσεων 5%, αλλά η Ελλάδα θα έχει 30%. Γιατί υπάρχει Μητσοτάκης impact effect, ας πούμε, όπως λένε πολύ συχνά, ότι υπάρχει το effect του Μητσοτάκης στις αγορές και αυτό θα έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση επενδύσεων. Το θέμα δεν είναι μόνο πόσο έολη είναι αυτή η πρόβλεψη. Για παράδειγμα, η Κομισιόν για τη χώρα μας δεν έδειχνε ούτε το μισό για τέτοια πράγματα. Το θέμα είναι και κυρίως τι εννοούν με αυτές τις επενδύσεις, τι περιεχόμενο τους δίνουν. Η πολιτική που ακολουθούν μέχρι στιγμής είναι αυτή που συζητήσαμε πριν για τα εργασιακά. Δηλαδή ότι θα ξυλώσω κάθε προστασία της εργασίας, θα μειώσω πάρα πολύ τους μισθούς, θα προσελκύσω επενδυτές από το εξωτερικό γιατί δεν ποντάρουν στην εγχώρια. Σε εγχώρια προστιθέμενη αξία. Αυτό φαίνεται και από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το σχέδιο που κατέθεσαν. Δηλαδή ότι θα προσελκύσω 2-3 μεγάλους επενδυτές από το εξωτερικό, οι οποίοι υποτίθεται θα φέρουν χρήμα, θα αυξηθεί το ΑΕΠ και θα λυθούν τα προβλήματα. Ξέρετε ότι αυτή είναι μια υπόσχεση του νεοφιλελευθερισμού, η οποία, όπως ξέρετε, ποτέ δεν αν είναι το επίπεδο πράσινο νησία στην Πάλαια, θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, που είναι, δεν υπάρχουν επενδύσεις στην πραγματικότητα, παρά κάτι ελάχιστα ψίχουλα τα περισσότερα θα πληρώσει ο Δήμος Αστυπάλαιας. Και κυρίως ποιος ακόμη και από αυτές τις επενδύσεις ποιος επωφελείται, έτσι, έχοντας στρώσει το έδαφος με τα εργασιακά και με το πτωχευτικό κώδικα, νομίζω ότι καθώς καταλαβαίνει ότι έχουν προδιανύνει εντός εισαγωγικών τα κέρδη από αυτές τις επενδύσεις. Ναι, μιλάνε βέβαια δηλαδή, ότι θα γίνουν... Θα αφορούν ελαχίστους. Μιλούν για την ενίσχυση των επενδύσεων, για τα χρήματα που θα εισρέψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά τα οποία βέβαια δεν είναι τόσα πολλά όσα για να μπορούν να στηρίξουν αύξηση επενδύσεων κατά 30% το 2022, αν δεν κάνω λάθος.
Και μάλιστα για το Ταμείο Ανάκαμψης αναθεωρούν το τι τελικά θα έρθει το 2021 και προς τα κάτω και μας λένε μέσα στο μεσοπρόθεσμο ότι τελικά, και εκεί υπάρχει μια αποκάλυψη, ότι το 2021 μόλις 1,5 δις θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μάλιστα. Αν μπορεί αυτό το 1,5 δις να υποστηρίξει επενδύσεις συν 30%, νομίζω ότι κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν υποστηρίζει. Σε έναν πραγματικό ύμνο προς τα σωματεία και τους αγώνες των μελών τους, ώστε να φτάσουν σήμερα οι εργαζόμενοι να έχουν πληθύμενη εργασία, ελεύθερα Σαββατοκύριακα, πληρωμένες άδειες και ένα σωρό άλλα πλεονεκτήματα, προέβη η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρις. Πρόκειται για μια ομιλία σταθμού που κάποιος που δεν γνώριζε την κυρία Χάρις θα μπορούσε πολύ άνετα να πει ότι πρόκειται για κάποια Ευρωπαία σοσιαλδημοκράτησα και όχι για την Αντιπρόεδρο των Νεοφιλελεύθερων Ηνωμένων Πολιτειών. Η νέα διακυβέρνηση υπό τον Τζο Μπάιντεν δείχνει το δρόμο για την μετάλλαξη του απάνθρωπου αμερικάνικου νεοφιλελεύθερου συστήματος, που τους μόνους που ωφελεί είναι η ελίτ των δισεκατομμυριούχων, αφού υπάρχουν ακόμα 87 εκατομμύρια ανασφάλιστοι ή μισοασφαλισμένοι, 500.000 άνθρωποι βρίσκονται στο δρόμο, άλλοι 500.000 είναι οι νοικοκυρέοι που χρεοκοπούν ετησίως επειδή δεν έχουν να αποπληρώσουν τα ιατρικά τους δάνεια, ενώ τα φοιτητικά δάνεια για τα πανάκριβα ιδιωτικά κολέγια αποτελούν βρόγχο για δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς. Η Αμερικανίδα Αντιπρόεδρος μέσα σε 40 δευτερόλεπτα είπε όλα όσα θα έπρεπε να λένε και οι Έλληνες πολιτικοί, και όχι όπως ο Μητσοτάκης που εφαρμόζει το αποτυχημένο αμερικανικό μοντέλο για να εξυπηρετήσει την επιχειρηματική ελίτ, θυμώνοντας και αποδυναμώνοντας το συνδικαλιστικό κίνημα. Πάμε να την ακούσουμε. No matter what your profession, if you are a member of organized labor of a union or not, thank unions every day for the 5-day work week, mm-hmm. for the weekend, mm-hmm. for paid leave if you've got it, still got work to do there, family leave, vacation time. Thank unions for all of those benefits, because it is the men and women of organized labor of our unions who have fought for all workers, including their membership. When we support unions, that's about lifting up the middle class, and everybody in America benefits. Η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αναφέρθηκε και στο Αμερικανικό Σχέδιο Διάσωσης, ένα πρόγραμμα που θα έπρεπε να υιοθετήσουν και τα ελληνικά πολιτικά κόμματα. The proudest moment that I have experienced in this position was when President Joe Biden signed the American Rescue Plan into law. And I'll tell you why. Because through tax credits and food assistance and housing assistance and health care coverage and direct checks, the American Rescue Plan, and here's the drum roll, the American Rescue Plan will lift half of America's children out of poverty. Τώρα, εάν θέλετε να γίνεστε σοφότεροι καθημερινά, παρακαλώ πολύ, δείτε το επόμενο βιντεάκι. Αν βρίσκετε ενδιαφέροντα όσα βλέπετε και όσα ακούτε και θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε καινούργια εκπομπή, παρακαλώ πολύ πατήστε το καμπανάκι, ενώ στη διακριτική σας ευκαιρία είναι επίσης να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να διασπείρετε το βίντεο εκεί όπου κατά τη δική σας κρίση μπορεί να πιάσει επίσης τόπο. Εξυπακούεται ότι τα σχόλια είναι ανοιχτά προς όλους και είναι καλοδεχούμενα, ακόμα και για τα δύστιχα τρολάκια της Πειραιός, αρκεί να είναι κόσμια. Τα ευρεστικά σχόλια διαγράφονται παραφτά, χωρίς τη δεύτερη σκέψη και χωρίς καμία απολύτως τύψη. Τώρα, για ακόμα περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε ακόμα δύο δεξαμενές θεμάτων. Η πρώτη είναι η πλατφόρμα rumble.com. Πανεύκολα. Μόνο με ένα κλικ και δείτε αμέσως τώρα πώς. Στα σχόλια κάτω από το βίντεο θα βρείτε καρφιτσωμένο το link με τη διεύθυνση. Κλικάρετε εκεί πάνω, στο φωτεινό σημείο που βλέπετε στην οθόνη σας και θα μεταφερθείτε αμέσως στο κανάλι μου. Και η δεύτερη δεξαμενή είναι το blog anastasiouslukas.blogspot.com, όπου εκεί σας περιμένουν πάνω από 340 θέματα. Για να πάτε στο blog, απλά κλικάρετε στο link κάτω από το βίντεο. Επίσης, κάτω από το βίντεο θα βρείτε λεπτομέρειες για την ενίσχυση του καναλιού. Για να μην σας κοροϊδεύουν τα κυβερνητικά jukebox, Free Press Channel, anastasiouslukas.blogspot.com, rumble.com. Στο rumble.com σας περιμένει ένα εκπληκτικό βίντεο για τα εμβόλια και τους εμβολιασμούς. Σας περιμένει ένα θέμα από τη δημόσια τηλεόραση της ΕΡΤ που έχει να κάνει με την αισχρή θεματολογία των σχολικών βιβλίων, αλλά και μια νέα αξιολόγηση που φέρνει την αξιοπιστία των ελληνικών ΜΜΕ και πάλι στον πάτο της Ευρώπης. Μην ξεχάσετε να διαβάσετε και τις δηλώσεις της κυρίας Λινού που ιατρικά θεωρεί λάθος τα 150 ευρώ. Από όλα αυτά και από πολλά άλλα απέχετε μόλις ένα κλικ.